Σπουδαία νίκη με ανατροπή κατάφερε να πάρει ο ΠΟ, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Περαμαϊκού για την 17η αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής με την ομάδα του Ατσαλένιου να μπαίνει στην πεντάδα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον ΠΟΑ που βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ μόλις το τρίτο λεπτό μετά από συρτή σέντρο του Ποσίνκοβιτς. Η απάντηση του ΠΟΑ δεν άργησε να έρθει με τον Φώτη Καϊμακαμούδη να δέχεται τρομερή κάθετη πάσα του Νύκταρη και με σουτ με τη μία να κάνει το 1-1 στο 17. Στο 53 ο Νύκταρης κέρδισε πέναλτι σε προσπάθειά του για κεφαλιά με τον αντίπαλο τερματοφύλακα με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα για την απόφαση. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιάννης Γιακουμάκης, ο θεολόγης όμως μάντεψε σωστά και απέκρουσε το πέναλτι. Τελικά ο ΠΟΑ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Κερμενίδη με σουτ εκτός περιοχής μετά από κόρνερ του Νύκταρη στο 62. Στο 74 οι άνθρωποι των γηπεδούχων φώναξαν για χέρι του τερματοφύλακα του Περαμαϊκού εκτός περιοχής σε κόντρα με τον Καϊμακαμούδη με τον διαιτητή να δίνει συνέχεια στο μάτς. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι και το φινάλε με τον ΠΟΑ να παίρνει μια σημαντική νίκη που τον έφερε μπροστά στις 5 θέσεις της βαθμολογίας. Δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Αυτό ξέρουμε την εξήγηση. Όταν έχεις αποχή 20 μέρες για τις γιορτές, όταν επανέρχεσαι παίζει κόλλωνα γράμματα το παιχνίδι. Σε τι κατάσταση θα βρεθούν τα παιδιά, πώς θα είναι το ένα παιχνίδι, τη βαθμολογική κατάσταση των δύο ομάδων. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Όμως καταφέραμε και πήραμε τη νίκη. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και πιο γρήγορα σε κάποιες ευκαιρίες που χάσαμε. Αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη για σήμερα.